Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως και θέλω να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Σπύρου για το τραγούδι του Καταραχιά χθες. Είναι από μια πολύ σπουδαία συλλογή που δεν υπάρχει στο διαδίκτυο. Θεσσαλία, πρόσωπα και γεγονότα μέσα από το δημοτικό τραγούδι. Από αυτή τη συλλογή έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές πολλά τραγούδια που τα αγαπάτε. Το τραγούδι «Βουνά τα σπροποτάμου», τον Καραϊσκάκη, τον Θύμιο τον Μπλαχάβα, τον Νικοτσάρα. Τα περισσότερα έχουν γίνει εκεί στο στούντιο ηχογέννηση, στα Τρίκαλα, μπορεί και όλα, με τον Παναγιώτη τον Καλαμπάκα. Να πω όμως για αυτό το CD και τους σπουδαίους συντελεστές, εκτός από τους οργανοπαίχτες, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το CD και μιας και μας ακούτε και στη Θεσσαλία, με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωστή Δρυγιαννάκη, έχει κάνει μια σπουδαία ιστορική έρευνα η Μαρία Τεχνοπούλου, από την οποία παίρνω πολλά στοιχεία και εκφωνώ εδώ στην εκπομπή, τη δισκογραφική έρευνα ο Χρήστος ο Καλατζής, την ηχητική βελτιστοποίηση ο Γιάννης Χριστοδουλάτος και άλλοι βέβαια συντελεστές, αφανείς. Ένα τραγούδι μας έρχεται από τη Θεσσαλία και μιλάει για τον Καταραχιά, από τα Τρίκαλα, επικηρυγμένος και από τους Τούρκους και από τους Έλληνες. Ανάμεσα σε ληστή και αγωνιστής της εθνικής ανεξαρτησίας μας.
κακόι πουλό, το λένε και ζακό, ο πουλό το λένε μαμαλίγκι, ήδη το λένε μαμαλίγκι. Για τον Καταραχιά εδώ αυτό το τραγούδι, το αντάρτικο του σώμα είχε έδρα τη Λαμία, μάχεται στην Καΐτσα, το Τσάμαση, το Φανάρι και την Καλαμπάκα, εκεί όπου πετυχαίνει την τελευταία του μεγάλη νίκη κατά του Σελίμ Πασά, αποτυγχάνει τελικά το κίνημα, οι επαναστάτες υποχωρούν προς το Μουζάκι και τα ίχνη του Καταραχιά από εκεί και μετά χάνονται. Έχει και άλλους στίχους αυτό το τραγούδι. «Σε σε κυρνάσω προεστέ, σε σας κοτζαμπασίδες, να στείλετε την Ξαγορά μια κατοστή πουγκιάσπρα, να μην καούνε τα χωριά Φανάρι και Καρδίτσα και μπούμε και στα Τρίκαλα και κάμω μέσα σκλάβους». Σιαμίμπεϊ σαν τ' άκουσε βαριά εχολοτάρτη, πιάνει, τους κάνει γράμματα και βάνει μαύρη μπούλα. Τι Ξαγορά γυρεύετε, τι Ξαγορά ζητάτε, αν δεν σας πιάσω ζωντανούς και αν δεν σας παλουκώσω. Καταραχιά σαν τ' άκουσε με το Γιωργάκι Τσάπο, τα κρυθαράκια πιάσανε και τα ταμπούρια φτάνουν, φτιάνουν ταμπούρια με κλαριά, με φτέρες και με δέντρα και οντέκαμναν και γνάντεψαν τους κάμπους των Τρικάλων, βλέπουν το Σιάμι υπόρχεται, μαρβανιτιά, μασκέρι, Καταραχιάς εχούγιαξε με το Γιωργάκι Τσάπο, του φέκια να μη ρίξουμε, τραγούδια να μη πούμε, όσο να έρθει ο Σιαμιμπέης να πιάσει το τουφέκι, να έρθει κοντά, τόσο κοντά να φτάνει το μολύβι. Καταραχιά σε φώναξε με το Γιωργάκι Τσάπο, «Πού πας μπρε Σιάμι βρωμερέ, πού πας μωρέ παμπέσα, που σκότωσες τον μπάρμπαρ μου και αυτή την ανεψιά μου». Η συνέχεια αυτών των στίχων, συνήθως ακούμε ένα πολύ μικρό μέρος στα τραγούδια για ευνόητους λόγους. Εδώ το ακούσαμε αυτό το τραγούδι από τον Άρη τον Τίνα, στο τραγούδι και στον ταμπουρά. Ο Άρης τον Τίνας παίζει και λάουτο, παίζει και ούτι, παίζει και ταμπουρά όπως ακούσατε εδώ. Από τη Βατσουνιά της Καρδίτσας η καταγωγή του, να είστε καλά εκεί στη Θεσσαλία, τα χαιρετίσματα. Από την Έρα Λάρη σας μας ακούτε, 98,3, που μεταδίδει ζωντανά καθημερινά τα εξωτικά της παράδοσης 3 με 4 το μεσημέρι.